Πολλαπλά είναι τα ωφέλη για την περιοχή όχι μόνο των Ιωαννίνων αλλά της Ηπείρου που προκύπτουν από την Εθνική Εμβέλειας Προβολή που γίνεται στα πλαίσια της έκθεσης της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο Παραλίμνιο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Σπύρος Σουρέλης, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που ανοίγονται για την περιοχή μας, καθώς όπως εξήγησε στα πλαίσια της έκθεσης, αυξήθηκε η έλευση επισκεπτών, ενώ την ίδια ώρα πολλοί είναι εκείνοι που μέσα από τις αφηγήσεις θα έρθουν σε επαφή με την πόλη των θρύλων και των παραδόσεων και που θα θελήσουν να επισκεφτούν τα Γιάννενα και μετά το τέλος της έκθεσης. Τέλος, ο κ. Σουρέλης αναφέρθηκε και στο άνοιγμα της Google, που στο επόμενο διάστημα ξεκινά εκπαίδευση με επίκεντρο τις τουριστικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι ο κλάδος τους επιθυμεί την ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων. Αντίστοιχα με την Google, εμείς ως κλάδος και ως φορέας η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, με τα 75 μέλη, είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Μας ενδιαφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Θα έρθουμε σε επικοινωνία με την Google για να διοργανωθούν σεμινάρια και ενημέρωση των μελών μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Επισημάναμε βέβαια ότι υπάρχουν και προβλήματα, ειδικά ως προς την προσπάθεια μετάβασης της πόλης μας στις 100 ενεργειακά αυτόνομες πόλεις της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις, κυρίως από το κεντρικό κράτος. Αυτό είδαμε να μην συμβαίνει με το πρόγραμμα που βγήκε όσον αφορά την πράσινη μετάβαση που κόπηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις από το πρόγραμμα. Θέλουμε αρρωγούς και σε αυτή την προσπάθεια για να ακολουθήσουν και επιχειρήσεις σε αυτό το πλαίσιο και να γίνουν ενεργειακά αυτόνομες στα επόμενα χρόνια. Τώρα όσον αφορά την εκδήλωση της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που έχει γίνει στην πόλη μας. Ήδη έχουμε πάρει πολλές κρατήσεις και ως ξενοδοχεία λόγω της εκδήλωσης αυτής όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γνωρίζαμε ότι αυτή η εκδήλωση θα γίνει εδώ και περίπου 5 μήνες. Έχουν έρθει κόσμος και για την προεργασία αυτής της εκδήλωσης πέρα του χρονικού διαστήματος τώρα που ξεκίνησε. Θεωρούμε ότι η προβολή που γίνεται στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί προηγήθηκε και μια εκδήλωση στην Γκόνιτσα, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει και να μπει η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή στον πολιτιστικό χάρτη, αν όχι και της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.